Δεν μιλάμε πλέον για αριστερά. Ό,τι τέλος πάντων αισθανόταν ή καταλάβαινε κάποιος ως αριστερά. Με αξίες, με ιδανικά, με αλλαγές έξω από τον καπιταλισμό, για τον σοσιαλισμό, έξω από αρνητικές και ανηλαϊκές επιθετικές συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πραγματική φυλακή για τους λαούς. Η αριστερά ήταν αυτό και κυρίως αγώνας, αντίσταση, πάλι συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες. Ενεργά. Δεν ήταν δηλαδή το lifestyle, η προσωπική ζωή, η επίδειξη του πλούτου, η επίδειξη της οικογενειακής ή της προσωπικής ή άλλης ζωής, που διασκεδάζω, τι φαγητό τρώω, που πάω τις διακοπές μου κλπ. Ήταν αγώνας δίπλα στους εργάτες στα εργοστάσια, στα ναυπηγεία, στη Λάρκο, στους αγρότες που αγκομαχούν για να βγάλουν και να μπορούν να έχουν την παραγωγή τους, δίπλα στους επαγγελματίες οι οποίοι και τους επιστήμονες αυταπασχολούμενους οι οποίοι υποφέρουν από αυτή τη μεγάλη φορολογία και τους φόρους τους υπέρογκους, ήταν δίπλα σε αυτούς που πάνε να χάσουν το σπίτι τους από τα κοράκια για να μην τους πληστηριάσουν τα σπίτια. Ήταν τέλος πάντων παντού, πανταχού παρούσα αυτό που λέγαμε αριστερά, και αυτό σήμερα είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.